Ένα ερυπωμένο σπίτι κάπου στην κεντρική Σερβία. Σπίτι της γιαγιάς και του παππού του καλλιτέχνη. Στο εσωτερικό ένα παιδικό σχέδιο τριών μη αναγνωρίσιμων προσώπων. Μορφές των προγόνων που πρόλαβαν να ζήσουν την ανάδυση της φωτογραφικής τεχνολογίας. Μορφές που αποχαιρέτησαν αυτόν τον κόσμο πολύ πριν γεννηθεί ο καλλιτέχνης. Ο απόγονός τους απέδωσε με μια ιδιαίτερη πνευματική ηρεμία με το παιδικό του χέρι. Με μια υποκρυπτόμενη διάθεση ιστοριογράφου, επιχείρησε να τους αιωνιοποιήσει, αν και δεν τους γνώρισε ποτέ από κοντά. Υποσυνείδητα αποδίδει, στα εν λόγω πορτρέτα, κάτι από την ασάλευτη παρουσία της βυζαντινής τοιχογραφίας, της βυζαντινής εικόνας. Κάτι από την αιώνια αποστολή της. Σαν να επιδιώκει υποσυνείδητα να ανταμώσει με τις προγονικές μορφές μέσα στην αιωνιότητα. Σπασμένα αντικείμενα σαν ιερές μνήμες που αντιστέκονται στη λίθη. Από μινάρια από μια σκαλισμένη αναπαράσταση του ναού της Ιεράς Μονής Κάλενιτς, γνωστής άλλωστε για τις τοιχογραφίες της που χρονολογούνται από τις αρχές του 15ου αιώνα. Εκεί είχαν μονάσει και ασκηθεί οι πρόγονοι του καλλιτέχνη, οι συγγενείς του, και εκεί έψαχναν τη σωτηρία κατά τους αιώνες της τουρκοκρατίας. Μεγάλωσα στο Βελιγράδι και μάλιστα ευτύχησα να έχω μεγαλώσει σε σπίτι καλλιτεχνών. Ο πατέρας είναι γλύπτης και καθηγητής της γλυπτικής και η μάνα είναι ζωγράφος. Οπότε μεγάλωσα σε ένα ατελιέ, βασικά, που πιστεύω ότι ήταν κατάλληλο περιβάλλον για τις δικές μου κλήσεις. Οπότε όταν προχώρησα και μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βελιγραδίου, δεν ήταν κάτι τόσο καινούριο για μένα, αυτή η συνέχεια. Σπούδασα πρώτα τη γλυπτική τέχνη και δευτεροετής φοιτητής έφυγα από Σερβία στην Αυστραλία. Πριν να φύγω για Αυστραλία, έχω επισκεφτεί το Λονδίνο δύο φορές και ειδικά είχα το ενδιαφέρον για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και για την ελληνική και αιγυπτιακή τέχνη. Και δεν φαντάστηκα τότε ότι ούτε θα ελληνοποιηθώ στην Αυστραλία και ούτε ότι θα ερευνήσω συστηματικά την βυζαντινή πολιτισμική κληρονομιά. Κάτι το οποίο συνέβη στα χρόνια της Αυστραλίας. Θα μπορούσα να πω ότι κατέληξα να ερευνώ την βυζαντινή πολιτισμική κληρονομιά αυτόρμητα. Μέσα από τις ανησυχίες καλλιτεχνικές και ερευνητικές. Βοήθησε βέβαια η αγάπη που καλλιεργώ για την ελληνική γλώσσα, κάτι το οποίο υπήρχε προϋπόθεση για να μελετήσει κανείς οτιδήποτε έχει σχέση με τον ελληνισμό και το Βυζάντιο. Στα 18 μου και στα 20 μου, πολύ νεότερος δηλαδή, ονειρευόμουν να πάω στο εξωτερικό, να κάνω πράγματα όπως το κάνουν οι νέοι άνθρωποι. Και οι δύο γονείς μου έλεγαν ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να επισκεφτώ την Ελλάδα. Και εγώ δεν ήμουν αντίθετος, απλώς όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλούσα αγγλικά και με ενδιαφέρε το Λονδίνο, τα μουσεία του Λονδίνου και τα λοιπά, δεν είχα τέτοια έμπνευση, δεν είχα οριμάσει ακόμα για να καταλάβω τον πολιτισμικό πλούτο της Ελλάδος και την έμπνευση που περιείχε για μένα μελλοντικά. Έτρεχα να πάω πιο μακριά να δω πράγματα, να βιώσω εμπειρίες κτλ. Και έφυγε την Αυστραλία, όπου έκατσα και 9 χρόνια, σπούδασα και δούλευα κτλ. Και το περίεργο είναι ότι εκεί ελληνοποιήθηκα, αντί στη Σερβία. Διότι βρήκα ομοιότητες και συγγένειες πολιτισμικές με την ελληνική παροικία εκεί. Η ελληνική παροικία της Αυστραλίας είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Νομίζω ότι αν κανείς το προσέγγιζε σοβαρά, θα μπορούσε να γίνει μια ωραία ή ταινία ή ένα ντοκιμεντέρ για το πώς ζει ο κόσμος εκεί, δηλαδή οι παλιοί μετανάστες και
οι άλλοι πιο νέοι και δηλαδή κάτι κουζίνες από δεκαετίες 60 που λες ότι τους έχουν μεταφέρει από μεσολόγγι, έτσι, μυρωδιές των ελληνικών σπιτιών, βαλκάνια αισθητική στα σαλόνια, έτσι. Αυτά εξαφανίζονται βέβαια τώρα, αλλά μπορεί κανείς ακόμα να δει στη γειτονιά του μορφές που βάσει του ντυσίματος, βάσει της συμπεριφοράς, μπορεί να διακρίνει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι σαν ακόμα να ζουν στην Ελλάδα του 60 ή του 70. Υπάρχουν ακόμα. Και εγώ βρήκα έμπνευση εκεί, διότι είδα μια κοινωνία η οποία πεθαίνει, εξαφανίζεται. Δηλαδή αυτή η γενιά. Και είναι πολύ πολύτιμο όταν συναντάς έναν άνθρωπο που μπορεί και να μην μιλάει καν τα αγγλικά και ζει σε ένα αρχαιολογικό του παρελθόν. Λοιπόν, και νομίζω ότι την καλύτερη πρόοδο έκανα στην εκμάθηση της γλώσσας συνομιλώντας με τους εκκλησιαζόμενους συνταξιούχους. Αν και είχα ενταχθεί εντελώς στη κοινωνία της Αυστραλίας, σπούδαζα, εργαζόμουν κτλ. Είχα τη δίψα να μεταναστεύσω στην Ελλάδα, κάτι το οποίο οι φίλοι μου θεωρούσαν τρελό. Μου έλεγαν, πού πας τώρα να μπλακείς στην Ελλάδα, εκεί πέρα, που έχουν προβλήματα και θα καταλήψεις και τη δουλειά σου. Δίδασκα τότε στο Λύκειο ως αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας της τέχνης και της αγγλικής γλώσσας για τους ξένους. Οι φίλοι μου θεωρούσαν ότι είναι τρελή κίνηση να φύγω από Αυστραλία και να έρθω στην Ελλάδα. Εγώ δεν είχα δεύτερη σκέψη. Έκανα προσπάθεια να μάθω όσο μπορούσα τα ελληνικά. Από τα 9 χρόνια στην Αυστραλία, τα τελευταία 6 εκκλησιαζόμουν στην ελληνική εκκλησία. Ή να το πω ακριβέστερα, στην ελληνόφωνη εκκλησία, γιατί μία είναι η εκκλησία από την άποψη του κανονικού δικαίου. Και απολάμβανα την ελληνική γλώσσα, αν και δεν την κατάλαβα τότε πλήρως. Δηλαδή, να φανταστείτε, άκουγα το Ευαγγέλιο και καταλάβαινα 60% και λιγότερα. Και όμως υπήρχε ένα άλλο επίπεδο κατανόησης που είχε να κάνει με την αισθητική της γλώσσας. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά βοηθάει η έμπνευση σε οποιαδήποτε εκμάθηση, οποιασδήποτε γλώσσας. Βοήθησε η ελληνική εκκλησία, η παρούσα εκκλησία εκεί, σε αυτό το θέμα. Και όταν έχω πάει πλέον στην Αυστραλία, μετά από κάποιες σπουδές, άρχισα να μελετάω τον πλούτο της βυζαντινής πολιτισμικής κληρονομιάς και έτσι οδηγήθηκα και στο πρώτο διδακτορικό, το οποίο έχει σχέση με την ύστερη βυζαντινή ζωγραφική και με την επιρροή αυτής στην μοντέρνα ζωγραφική του 20ου αιώνα. Και με αφορμή την πρώτη υποτροφία για το διδακτορικό μου, ήρθα στην Ελλάδα με στόχο να μείνω. Στη συνέχεια σπούδασα θεολογία και ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές. Αυτή τη στιγμή κάνω δεύτερο διδακτορικό στην θεολογική σχολή.